Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα έχουμε να βάψουμε αυτό εδώ το Volkswagen, όπως βλέπετε. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Το κομμάτι το οποίο ήταν χτυπημένο και χρειάζεται να βάψουμε είναι η πίσω πόρτα, αυτή εδώ, όπως βλέπετε. Επειδή λοιπόν τα χρώματα πλέον είναι ασημίχρωμα, επειδή πλέον λοιπόν τα χρώματα δεν ταιριάζουν, δεν καθίζουν, ταλαιπωρείσαι, κάνεις, δείχνεις και ούτω καθεξής, αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε σβήσιμο στο πίσω φτερό και στην μπροστινή πόρτα, για να μας κάτσει καλύτερα το χρώμα. Θα μου πεις, μα γιατί δεν χρησιμοποιείς φασματογράφο? Το έχουμε κάνει και αυτό. Βάψαμε μια πόρτα, ένα φτερό με φασματογράφο. Δεν μας βγήκε όσο θα θέλαμε να βγει. Οπότε λοιπόν επιλέξαμε λοιπόν σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο να κάνουμε σβήσιμο φτερό πίσω και την πόρτα μπροστά. Έχουμε βέβαια, είναι ενημερωμένος βέβαια ο πελάτης για αυτό το οποίο θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε λοιπόν χωρίς να ξέρει ο πελάτης τι θα γίνει πάνω στο αυτοκίνητό του. Είναι ενημερωμένος ο πελάτης και δέχτηκε βέβαια, και αυτό είναι το ευχάριστο. Τι θα κάνουμε όμως? Θα ρίξω, έχω μονώσει το πίσω φτερό και την μπροστινή την πόρτα και θα βάψω την πίσω την πόρτα, η οποία είναι ασταρωμένη, η οποία αυτή ήταν και χτυπημένη. Θα τη βάψω λοιπόν κανονικά με υδατό χρώμα και όταν λοιπόν μου καλύψει και είναι εντάξει, θα βγάλω, θα ξεμονώσω το πίσω φτερό και την μπροστινή πόρτα, θα βάψω κανονικά και θα ρίχνω ένα χέρι και θα πηγαίνω και προς την πόρτα την μπροστινή και προς το φτερό το πίσω, να σβήσει, να δέσει και να δούμε τελικά τι κάναμε. Λοιπόν, αυτά είναι προς το παρόν που θέλω να σας πω. Βέβαια, τα βίντεο που φτιάχνω στην ουσία δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες. Θα μου πεις, εντάξει, okay, γιατί δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες? Γιατί ένας επαγγελματίας ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν χρειάζεται να το πω ούτε εγώ ούτε κανείς. Απλά τα λέω για να ξέρει ένας πελάτης ότι τι αντιμετωπίζουμε κι εμείς οι μημά τώρα για να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα, να είναι το χρώμα επακριβώς και ούτω καθεξής. Και απευθύνεται και στους ερασιτέχνες, παιδί μου, στους... εντάξει, να ξέρουν, άμα θέλουν και αυτοί να βάψουν το αυτοκίνητό τους και είναι ένα παράξενο χρώμα, ότι πρέπει να κάνεις ένα σβήσιμο. Κάτι πρέπει να κάνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πέσει το σήμα του καναλιού μας και θα ξαναλέμε σε λίγο. Ρίξαμε ένα κεράκι, ένα απαλό κεράκι ρίξαμε. Θα πρέπει να τραβήξει, θα καθυστερήσει λίγο να τραβήξει γιατί είναι υδατό. Έξω έχει παγωνιά, έχουμε βάλει θερμοκρασία βέβαια μέσα στην καμπίνα μας. Θα περιμένουμε να τραβήξει και αυτό,
να ρίξουμε κι άλλο ένα, να δούμε τι γίνεται και να συνεχίσουμε. Τα λέμε λοιπόν πάλι στο επανειδή. Τελειώσαμε και το βάψιμο της πόρτας. Έχουμε ρίξει δύο κεράκια. Θα δείτε και εσείς εδώ. Είναι η πόρτα, εντάξει, έχει καλύψει παντού. Τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε και στην πόρτα χρώμα και θα πάμε και στην μπροστινή πόρτα. Θα πάμε και στο πίσω φτερό λοιπόν να κάνουμε το σβήσιμό μας όμορφο και ωραίο και μετά θα ρίξουμε για βερνίκι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ρίξαμε το πρώτο κεράκι. Περιμένουμε να τραβήξει, να ρίξουμε και ένα δεύτερο. Α, να σας πω ότι το χρώμα το υδατό είναι υδατό, δηλαδή νερό χρώμα. Όταν στεγνώνει κάνει παλώματα. Όπως εδώ, κοιτάξτε δείτε. Εδώ. Βλέπετε. Καθώς λοιπόν στεγνώνει, κάνει κάτι σαν παλώματα. Όταν λοιπόν, δηλαδή παλώματα εννοούμε, όπως φουγκαρίζει η γυναίκα κάτω και έχουν γεμίσει τα πλακάκια κάτω το δάπεδο παλώματα, όταν λοιπόν φύγουν και εξαφανιστούν όλα τα παλώματα, αρχίζει λοιπόν και μελώνει το υδατό και βγαίνει μια χαρά η απόκρουση. Μη σας φανεί λοιπόν παράξενο αυτά τα παλώματα που κάνει και λέτε τι γίνεται τώρα εδώ, τι είναι αυτό. Αυτά βέβαια τα λέω για τους αναστέχνες, όχι για τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες ξέρουν. Θα μου πείτε, εντάξει ρε φίλε, το ξέρουμε. Τι μας το λες τώρα? Εγώ σας το είπα. Μη μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε να στεγνώσει.
αυτό ήταν. Είδατε πώς το έκανα. Ορίστε. Περιμένουμε τώρα να τραβήξει και αυτό και μετά πάμε για το βερνίκι. Το βερνίκι βέβαια δεν σηκώνει παλέματα. Θα βάψουμε, είπαμε, προς την πόρτα, θα ρίξουμε το βερνίκι, πίσω πόρτα και το φτερό όλο να μπροστά. Λοιπόν, σε λίγο πάλι. Στέγνωσε το χρώμα μας. Έχει γίνει κουριάλι. Αυτό εδώ είναι. Πάμε τώρα να ρίξουμε πρώτο χέρι βερνικάκι. Καλή μου επιτυχία.
αυτό ήταν, τελειώσαμε. Λοιπόν, και το σβήσιμο με το χρώμα πέτυχε και το βερνίκι πέτυχε. Μας έβγαλε ακριβώς την ίδια γυαλάδα που είχε, που έχει μάλλον και το εργοστάσιο, η εργοστασιακή γυαλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή αποκλίσεις. Δύο χέρια βερνίκι. Τι άλλο να σας πω τώρα. Α, το αμάξι είναι του 2020. Αγοράστηκε πριν ένα μήνα, δεν είναι παλιό δηλαδή. Οπότε λοιπόν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Εγώ προσωπικά έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από αυτό το αποτέλεσμα, εδώ που βλέπουμε. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο μου. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζουμε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και τις ειδοποιήσεις να βλέπετε, να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε, και εμείς θα τα ξαναπούμε σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας. Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.